Άντι, επιτέλους εμφανιστήκατε στους τελικούς σήμερα. Εντάξει, σήμερα ήταν μια εμφάνιση που τη χρωστούσαμε βασικά στους εαυτούς μας. Γιατί τα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν διπλαγμένη, η εικόνα της διπλαγμένη αυτή. Νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο να παίξουμε σε ένα από τα τρία παιχνίδια. Ποια ήταν η διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο παιχνίδια, το πάθος που είχατε? Σήμερα ήμασταν πιο προσεκτικές στην άμυνα και ήμασταν και πιο απειλητικές στην επίθεση. Είχαμε σίγουρα πάθος, γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι πρόκειται να τα παρατήσουμε τόσο εύκολα. Κάποια γκολ που ήρθαν από την περιφέρεια, κυρίως στο τρίτο οκτάλεπτο, σας βοήθησαν ψυχολογικά για να μπορέσετε να επιβληθείτε και να κερδίσετε σχετικά εύκολα? Ναι, σίγουρα. Όταν υπάρχει ρυθμός και κάποια σούτ σου πάνε μέσα σε αντίθεση με τα άλλα δύο παιχνίδια που ό,τι κάναμε δεν μας πήγαινε. Ανεβαίνεις ψυχολογικά, ανεβαίνει και ο ρυθμός σου. Και να σε ρωτήσω για το. Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε όλους για τις λίγες ώρες ξεκούρασης και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η Βουλιαγμένη, επειδή έχει και πιο βαθύ ρόστερ και περισσότερες λύσεις, είναι καλύτερο. Ίσως τη συμφέρει αυτό περισσότερο αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν τη συμφέρει. Όχι, πάντως εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Δηλαδή και άλλα πέντε παιχνίδια συνεχόμενα να είχα, θα μπορούσα να τα παίξω αυτή τη στιγμή. Είμαστε συνηθισμένες σε δύσκολες καταστάσεις, έτσι κι αλλιώς. Να σε καλά, ευχαριστώ.